Ξεκινάω από ένα βασικό. Προχθές το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τα προτινόμενα έργα στο πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Είναι ένα πρόγραμμα μαζί με το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων για το παραλιακό τμήμα ουσιαστικά, μαζί με τα κοινωνικά. Από την πλευρά του Δήμου Κορινθίων έχουν προταθεί τρία βασικά έργα. Είναι η ανάπλαση εξυγχρονισμός της δημοτικής αγοράς στο κέντρο της πόλεως με 2 εκατομμύρια, η ανάπλαση στην παραλία Καλάμια με 3 εκατομμύρια και η ανάπλαση στην παραλία της Ποσειδονίας με 3,5 εκατομμύρια. Μέσα σε όλα αυτά είναι και 2 εκατομμύρια και 700.000 ευρώ τα προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου, για το πρόγραμμα αυτό της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει και δράσεις υποχρεωτικά Κοινωνικού Ταμείου, που μιλάμε από τα κοινωνικά υπνοτήρια, από την εκπαίδευση, από την ανεργία, από δράσεις που έχουν σχέση με την κοινωνικότητα. Αυτό πάει για έγκριση στην διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Πελοποννήσου και θέλω να πιστεύω μέχρι τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου θα πάρουμε και την έγκριση για να προχωρήσουμε στις δημοπρατήσεις των έργων μετά από την έγκριση της περιφέρειας. Ένα δεύτερο θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα εδώ στο Δήμο Κορινθίων ήταν το γήπεδο του συνοικισμού και το Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου. Σε μια ιστορική συμφωνία Δήμου και ΠΑΣ Κόρινθος, το γήπεδο του συνοικισμού, το ιστορικό προσφυγικό γήπεδο, το πρώτο στην πόλη της Κορίνθου, το γήπεδο του Άρη όπως λέγεται, παραχωρήθηκε στο Δήμο Κορινθίων για 15 χρόνια και ο Δήμος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα της λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής του γηπέδου. Παράλληλα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου με προγραμματική σύμβαση προχωρά στην δημοπράτηση του έργου 350.000 ευρώ για την ανακατασκευή του συνθετικού τάπητα. Ως προς τον ΠΑΣ Κόρινθος, αναλαμβάνει αποκλειστικά την διαχείριση του σταδίου, του χλωοτάπητα συγκεκριμένα και 2 αιθουσών στο κτίριο κάτω από την κερκίδα και ο Δήμος εκεί αναλαμβάνει, όπως ήταν και μέχρι σήμερα, δεν άλλαξε τίποτα, τα έξοδα συντήρησης, λειτουργίας, καθαρισμού, φωτισμού και όλα τα έξοδα που είναι σχετικά. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Το Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι γεγονός πλέον στο Δήμο Κορινθίων. Εδώ και μια εβδομάδα άρχισε τη λειτουργία του. Μια πρόταση του δικού μας ανθρώπου, του καθηγητή, του Δημήτρη του Τούσουλη, σε συνεργασία με τον Χρήστο τον Χαζικίδη, τον πρώην Δήμαρχο και Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κορίνθου. Ήδη έχουν γίνει 2 συνεδρίες. Χθες είχαμε τη δεύτερη συνεδρία με τον καθηγητή τον Ευθύμη τον Λέκα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Στην πρώτη συνεδρία ήταν θέματα ιατρικής με τον καθηγητή, με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γεράσιμο Σιάσιο και άλλους ομιλητές οι οποίοι μίλησαν για τα ιατρικά θέματα και κυρίως για τις καρδιαγγειακές παθήσεις σε σχέση με μία μελέτη που έγινε από το team των καθηγητών γιατρών για την Κορινθία. Περιβάλλον Κορινθία και ιατρική ήταν το θέμα ουσιαστικά της δεύτερης. Το πρόγραμμα αυτό το οποίο θα ολοκληρωθεί τέλος Ιανουαρίου το πρώτο εξάμηνο και στη συνέχεια θα πάμε στο δεύτερο εξάμηνο. Έχει διάφορα θέματα από ιατρικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά κλπ. Ένα θέμα που απασχόλησε το Δήμο αυτό το δίμηνο ήταν η σύμβαση του ηλεκτροφωτισμού, το ΣΔΙΤ, το περίφημο σκάνδαλο όπως το έλεγα και εξακολουθώ να το λέω. Μετά από συντονισμένες ενέργειες και δράση της Δημοτικής Αρχής και μου προσωπικά, καταφέραμε να πάρουμε 600.000 ευρώ την επόμενη διετία, όχι την επόμενη διετία, μέχρι 31/12/25 ουσιαστικά σε ένα χρόνο, ποσό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για έργα τα οποία θα εκτελέσει ο Όμιλος Μυτιλινέου με πρόταση βεβαίως του Δήμου. Μιλάμε για 2 έργα βασικά τα οποία θα απασχολήσουν την Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε την πρότασή μας, θα την καταθέσουμε στο Δημοτικό για να πάρουμε την έγκριση να γίνουν αυτά τα έργα. Άλλο θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα ήταν η ενέργεια της Δημοτικής Αρχής να διεκδικήσει χρήματα από τις ανεμογεννήτριες του Αγγελοκάστρου, τις οποίες όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή
οι δικοί μας ήταν ήδη φυτεμένες στα βουνά του Αγγελοκάστρου και του Σοφικού. Με προσπάθειες δικές μας καταφέραμε και πήραμε ποσόν 660.000 ευρώ για 4 χωριά, 50.000 για τον Κόρφο, 70.000 για το Σοφικό, 20.000 για το Αγιονόρι, 200.000 για το έργο ίδρευσης του αγωγού Αγγελόκαστρο Αγιάννης. Ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα είναι η διαφαινόμενη κατάργηση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης αποχέτευσης και η ένταξη του νομού Κορινθίας και των 6 δήμων στην ΕΙΔΑΠ. Είναι ένα σχέδιο το οποίο διαλαλείται από την κυβέρνηση, αλλά δεν μας το έχουν δώσει σε σχέδιο νόμου ούτε καν σε προσχέδιο. Έχουμε γίνει ένα μπλοκ και οι 6 δήμαρχοι της Κορινθίας. Ήδη έχουμε πάρει ομόφωνες αποφάσεις από το Δήμο Κορινθίων, το Δήμο Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγίου Θεοδόρων, χθες το βράδυ στο Δήμο Ξυλοκάστρο, Ευρωστήνη, σήμερα στην Εμαία ακολουθεί το Δήμο Σικιονίων και ο Δήμος Βέλου Βόχας. Διεκδικούμε 3 πράγματα ομόφωνα. Ένα, να μην ενταχθούμε στην ΕΙΔΑΠ. Δεύτερον, να μην αντιδρούμε στις αναγκαστικές συνενώσεις των δημοτικών επιχειρήσεων των ΔΕΙΑ, είτε σε επίπεδο περιφέρειας όπως λεγόταν αρχικά, είτε σε επίπεδο νομού. Τρία, είμαστε υπέρ των εθελοντικών συνενώσεων. Θέλω να καλέσουμε την ευκαιρία του Νόβοβιλ και της επανέναρξης ουσιαστικά του συνδημότες μας να κατεβάσουν την εφαρμογή του Νόβοβιλ στα κινητά τους. Πρόκειται για μια πολύτιμη εφαρμογή που έχει 2 δυνατότητες. Η μία είναι να μπορεί ο πολίτης να επισημαίνει προβλήματα που μπορεί οι υπηρεσίες του Δήμου να μην τις έχουν δει, τα συνεργεία του Δήμου να μην τις έχουν δει. Ουσιαστικά δίνει άμεση ενημέρωση στη Δημοτική Αρχή και κάνει τον πολίτη συνεργάτη του Δήμου, ενώ θα μπορεί και να τον ελέγχει αν δεν γίνονται σωστά οι παρεμβάσεις ή αν δεν γίνονται και καθόλου. Εξίσου όμως σημαντική είναι και η δεύτερη δυνατότητα που δίνει το Νόβοβιλ. Ο χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει άμεσα ενημέρωση για θέματα που ενδιαφέρουν και είναι σημαντικά για τον κάθε δημότη.